Γνώριμος των αρχών φαίνεται πως είναι ο 43χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού που συνέλαβαν για συμμετοχή στα επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας και ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με οπαδούς της ΑΕΚ, υποστηρίζει τον Αντένα Χούλιγκαν, ο οποίος αποκαλύπτει ότι ο 43χρονος είχε πέσει θύμα άγριας επίθεσης με μαχαίρι από φανατικούς των κυτρινόμαυρων. Μέχρι το πρωί της ερχόμενης Τρίτης που αναμένεται ο 43χρονος κατηγορούμενος οπαδός του Παναθηναϊκού να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή για τον οργανωτικό ρόλο που του αποδίδουν οι αρχές στα επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας, στόματα από τη σκληρή κοινότητα των χούλιγκαν στη χώρα μας ανοίγουν και κάνουν αποκαλύψεις για τον 43χρονο. Είναι ακριβώς εκεί ο χούλιγκαν για τον Παναθηναϊκού. Όντως, αυτό ήταν μπροστά και οργάνωνε τα πάντα με σκληράδες. Είναι ένα μπελουάν της φόρτσας και ήταν και προσκυνός. Ο 43χρονος σκληρός οπαδός του Παναθηναϊκού που στο υλικό από τις κάμερες εμφανίζεται με κράνος, γάδια και ρόπαλο στα χέρια να καθοδηγεί το τάγμα των Κροατών, φαίνεται πως είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους οργανωμένους της ΑΕΚ. Όπως υποστηρίζουν μέλη της κοινότητας των χούλιγκαν στη χώρα μας, ο 43χρονος είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από οπαδούς της Κιτρινόμαυρης, οι οποίοι σε ενέδρα τον είχαν μαχαιρώσει και βαριά τραυματισμένο τον είχαν πετάξει σε κάδο σκουπιδιών. Τον διάσαν οι αγκίδες, τον ξεβρακώσανε, τον πλαδώσαν στις μαχαιριές μέσα στις πατούσες και τον πετάξαν σε ένα κάδο και πήγε να βάλει τα αποθυμένα της ώρα. Το περιστατικό ισχύει. Επαληθεύεται, έγινε. Όντως χτυπήθηκε άσχημα. Έκτοτε υπάρχει αυτό που λέμε βεντέτα σε εισαγωγικά. Και αυτοί τους πήγανε μέχρι εκεί. Οι Κροάτες δεν πήγανε. Άρα είναι κι άλλοι που ενδεχομένως να βοήθησαν. Τουλάχιστον 50 Παναθηναϊκοί που δεν πιάστηκαν εκεί. Τώρα μου ανοίξουν οι κινητά και τέτοια θα βγουν τα πάντα. Μετά τη σύλληψη του οπαδού του Παναθηναϊκού, οι αρχές, σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, αναζητούν έναν ακόμη Έλληνα που φέρεται να ήταν δίπλα στο Μιχάλη Κατσουρί όταν εκείνος δέχτηκε το μοιραίο χτύπημα και ίσως αποτελέσει το πρόσωπο κλειδί για να εντοπιστεί ο δράστης της δολοφονίας. Πρόκειται για έναν γεροδεμένο άντρα, ο οποίος τα πλάνα από το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της Ελλάς φορούσε ένα κόκκινο μπλουζάκι, μαύρο κράνο στο κεφάλι και την ώρα του χτυπήματος ήταν κοντά στον άτυχο 29χρονο. Πάντως, νέα δεδομένα αναμένεται να δώσουν και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, καθώς τα στοιχεία από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα δείξουν ποιες συσκευές Κροατών και Ελλήνων οπαδών, συνεργών των Χούλιγκαν, εξέπεμπαν την επίμαχη ώρα της δολοφονικής επίθεσης γύρω από το γήπεδο. Θα βρουν το στίγμα, θα βρουν τη θέση στο αν ήταν ή δεν ήταν κάποιος εκεί. Αν υπήρξε προσυνεννόηση εκ των προτέρων. Εκτός από τις αστυνομικές έρευνες όμως, σε εξέλιξη είναι και η διοικητική έρευνα στους κόλπους της αστυνομίας για την απόδοση ευθυνών. Η ελληνική αστυνομία έχει και τις αστοχίες της. Έχει και τις λαθεμένες επιλογές και τους λαθεμένους χειρισμούς. Δεν είμαστε εδώ για να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Είμαστε εδώ για να δούμε ποιος έφτεξε, ναι. Τι έφτεξε, να αποδώσουμε τις ευθύνες. Πάντως, χθες η Νέα Φιλαδέλφεια ήταν αστακός για την επαναληπτική αναμέτρηση ΑΕΚ Δυναμό Ζάγκρεπ, με τις αστυνομικές αρχές να συλλαμβάνουν έναν 17χρονο που έφερε μαζί του μαχαίρι, έναν 45χρονο με καπνογόνο και έναν 29χρονο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ρίγη συγκίνηση κόρυψε στους φιλάθλους της ΑΕΚ και σε όλο το Πανελλήνιο η δύναμη ψυχής της μητέρας του αδικοχαμένου Μιχάλη, που βρέθηκε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια στον αγώνα της ομάδας κόντρα στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Στη σκιά της δολοφονίας του 29χρονου, το ποδόσφαιρο έστειλε το δικό του ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και τίμησε τη μνήμη του. Για τον Μιχάλη, τα φώτα κλείνουν. Σε ολόκληρο το γήπεδο ακούγονται επιφωνήματα των φιλάθλων, αλλά και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα σαν ένα τελευταίο αντίο. Είναι λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ακούγονται συνθήματα για τον 29χρονο από χιλιάδες φιλάθλους των κιτρινόμαυρων. Οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης μπαίνουν στην αρένα. Κατευθύνονται προς τη φωτογραφία του Μιχάλη Κατσουρί που φωτίζει όλο το γήπεδο. Τιμούν τη μνήμη του καταθέτοντας λουλούδια και αποτείνουν φόρο τιμή στη σκιά της δολοφονίας. Τι ομάδα είσαι? Μιχάλης αναγράφει και κατ' οθόνη με τους οπαδούς της ΑΕΚ να έχουν απλώσει στις εξέδρες πανώ με τη φωτογραφία του άδικα χαμένου Μιχάλη, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμιά φανέλα δεν πρέπει να μας χωρίζει. Ο χρόνος παγώνει. Οι παίκτες τηρούν ενός λεπτού σιγή. Με δύναμη ψυχής η μητέρα του 29χρονου Μιχάλη, συνοδευόμενη από το γιο της, βρίσκεται στο γήπεδο. Στέκεται βράχος και σκορπά ρίγη συγκίνησης. Η οικογένεια του Μιχάλη πήγε στα αποδυτήρια της Ένωσης και ευχαρίστησε τους παίκτες για όσα έκαναν για τη μνήμη του παιδιού τους.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνετε δύναμη με όσα κάνατε σήμερα. Ο Σέρχιο Αραούχο, μετά τον γκολ που σημειώνει, σχηματίζει το γράμμα μη προς τιμή του Μιχάλη. Bueno, como le dije a la mamá ahí abajo que la pude conocer, le dije que lo sentía mucho por dar este fútbol, por tratar de dar el ejemplo y no servir de nada, ¿no? Que no. Με αυτή την παλαιότερη φωτογραφία μαζί με τον Μιχάλη, ο Ματίας Αλμέιδα αφιερώνει με μήνυμά του την τεράστια επιτυχία της ΑΕΚ στον αδικοχαμένο 29χρονο.